Πώς είσαι, πώς νιώθεις? Είμαι στη φάση που ακόμα δεν το έχω πιστέψει. Θα μου πάρει λίγο καιρό να συνειδητοποιήσω όλο αυτό που έχει γίνει. Πιστεύω κόπη μου μετά από τόση προσπάθεια ανταμείφθηκαν και είμαι υπερχαρούμενη γι' αυτό. Πώς έμαθες τα αποτελέσματα, σου ήρθε μήνυμα? Πριν μου έρθει το μήνυμα, μπήκα στην πλατφόρμα του Υπουργείου και ενημερώθηκα από εκεί πέρα και λίγα δευτερόλεπτα μετά ήρθε και από το SMS. Πώς έγραψες? Έγραψα πολύ καλά, πέτυχα το στόχο μου. Να σας πω τους επιμέρους βαθμούς. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, 20 στη χημεία, 19,5 mm-hmm. στη βιολογία, 18,8 στη φυσική και 18,6 στην έκθεση. Σύνολο, ο μέγιστος αριθμός μορίων μου είναι τα 19.340 και για τη σχολή την οποία επιθυμώ είναι 19.225. Χίλια μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Ποια είναι η σχολή που επιθυμείς λοιπόν? Είναι η ιατρική της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα παιδικό σου όνειρο να ακολουθήσεις την ιατρική? Ναι, το ήθελα από πολύ μικρή ηλικία. Αλλά ας πούμε στο γυμνάσιο μπήκαν και άλλες ιδέες στο μυαλό μου. Όμως η οριστική μου απόφαση, που ήταν η ιατρική, αυτός ο στόχος, τέθηκε στη Δευτέρα με Τρίτη Γυμνασίου και έκτοτε δεν έχω αλλάξει ούτε μισό λεπτό το μυαλό μου και τη γνώμη μου. Υπάρχει κάποια ειδικότητα συγκεκριμένη που θέλεις να ακολουθήσεις? Νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς για να σκεφτώ κάποια ειδικότητα. Μ' αρέσουν αρκετές, όπως είναι η καρδιολογία, η ορθοπαιδική, η πλαστική χειρουργική, η δερματολογία. Αλλά προφανώς δεν έχω καταλάβει ακόμα. Μια τόσο καλή βαθμολογία δεν επιτυγχάνεται χωρίς σκληρή δουλειά. Εσύ πόσο σκληρά προσπάθησες και πώς είχες διαμορφώσει το πρόγραμμα της ζωής σου τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον? Η προσπάθειά μου ήταν υπέρμετρη, θα μπορούσα να πω, αυτά τα 2 χρόνια. Γενικά από πάντα, από το δημοτικό ακόμα, ήμουν μια καλή μαθήτρια και προσπαθούσα πάντα για το καλύτερο. Αλλά αυτή η προσπάθεια εντατικοποιήθηκε στη Δευτέρα Λυκείου, όπου έκανα εντατικά φροντιστήρια. Κανονικά, διάβαζα όλες τις ημέρες και στην Τρίτη Λυκείου αναγκάστηκα να αφήσω το άθλημά μου, που ήταν η πεδοσφαίριση, που τόσο πολύ αγαπούσα, για να αφοσιωθώ σε αυτό το στόχο μου, που ήταν ο ανώτατος στόχος που έχω θέσει μέχρι στιγμή στη ζωή μου. Το πρόγραμμα μου περιλάμβανε σίγουρα να πηγαίνω σχολείο το πρωί, το διάβασμα, στερήθηκα εξόδους, στερήθηκα πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν μια εύκολη προσπάθεια, όσο και αν θέλουμε να τα ιδανικοποιούμε τα πράγματα. Έκανα πάρα πολλές θυσίες, όπως σας είπα, άφησα το άθλημά μου, στερήθηκα εξόδους, βόλτες, ταξίδια. Όμως, ο καρπός αυτός λύθηκε τώρα. Η προσπάθεια που πιστεύω ανταμείφθηκε και με το παραπάνω και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Οπότε, αν σου λέγαμε ποιο είναι το μυστικό σου, θα μας απαντούσες το πολύ διάβασμα, η σκληρή δουλειά? Ναι, και είναι η επιμονή, η συνέπεια και το να υπάρχει μια συνέχεια στην προσπάθεια. Δεν χρειάζονται ούτε αδιάκοπες ώρες διαβάσματος, δηλαδή μία μέρα να αφιερωθεί αποκλειστικά στο διάβασμα και η επόμενη να μην περιλαμβάνει καθόλου διάβασμα. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και μια συνέχεια. Να μην υπάρξει μια μέρα πλήρους αδράνειας, αλλά μην υπάρξουν και μέρες απαραίτητα που είναι αφοσιωμένες καθαρά στο διάβασμα ή ας πούμε 12-13 ώρες. Τα έκανα και αυτά, αλλά τα μετανιώνω, γιατί αυτό που μετράει είναι να έχουμε ένα ψυχισμό σταθερό, να έχουμε μια καλή ψυχολογία, που είναι και το κλειδί πιστεύω σε αυτές τις εξετάσεις. Δηλαδή, πέρα από το διάβασμα, ένας άλλος παράγοντας είναι η ψυχραιμία, της οποίας την αξία έμαθα φέτος. Είναι η ψυχραιμία, η ψυχολογία να υπολογίζουμε τα λάθη μας, να κρίνουμε την προσπάθειά μας και να δουλεύουμε. Σκληρή δουλειά και ψυχραιμία είναι τα μυστικά μου.